Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Συζητήσαμε κοινωνική επικαιρότητα. Πάμε τώρα να συζητήσουμε την πολιτική επικαιρότητα, διότι έχουμε τον Πρωθυπουργό στη Σύνοδο Κορυφής. Σε μια Σύνοδο Κορυφής, όπως είπαμε, η οποία δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, καθώς έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο παζάρι στις Βρυξέλλες. Αλλά θα τα δούμε τα θέματα από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του και το δείγμα γραφής. Και χαιρόμαστε πραγματικά κάθε φορά που συζητούμε μαζί του, Σταύρο. Καλός φίλος, ο Άγγελος ο Τόλκας, βουλευτής Ημαθίας, με συγχωρείτε, του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Σήμερα όμως, απόψε, βρίσκεται εδώ κοντά μας στο στούντιο του Atlas στη Θεσσαλονίκη. Καλώς ορίσατε, κύριε Τόλκα. Καλώς σας βρίσκω. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Να κάνουμε μια ζωντανή συζήτηση, Ζωήρη, καλύτερη. Ναι, καλύτερα. Εκ του σύνεγγυ, στην προηγούμενη φορά ήμασταν με τα Skype. Πάντα είναι καλύτερα αυτά, αλλά η πανδημία μας άλλαξε πάρα πολλές συνήθειες, οπότε. Τώρα, εσείς τι περιμένατε, κύριε Τόλκα, μεταξύ μας από τη Σύνοδο Κορυφής αυτή, με δεδομένο πως το μείζον, που για όλους εμάς ήταν να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στο τεράστιο ζήτημα της ακρίβειας, φαίνεται πως για μία ακόμα φορά δεν πρόκειται να δοθεί. Ασχολούνται με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αν το πετρέλαιο θα το μπλοκάρουμε δια θαλάσσης ή δια των αγωγών ή δεν ξέρω τι. Ο Πούτιν χτυπάει κατ' εμέ ευθέως την ενότητα της Ευρώπης, γιατί βλέπει που είναι και η Αχίλλειος πέρνα της. Τώρα, στα καθημάς όμως, ήρθατε από τη Βέρεια με βενζίνη 2,30. Πού πάμε? Ξέρετε, η σύνοδος αυτή, νομίζω πρώτα απ' όλα, για τη σύνοδο αυτή πρώτα απ' όλα πρέπει να απαντήσει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος την προηγούμενη ακριβώς Σύνοδο Κορυφής και μετά από τις δικές μας έτσι έντονες παρεμβάσεις για το γιατί δεν διεκδίκησε μαζί με άλλες χώρες του Νότου αυτά τα οποία έπρεπε να διεκδικήσει για χαμηλότερη τιμή στην ενέργεια, χαμηλότερη τιμή στα καύσιμα, μας έλεγε τι ακριβώς, ότι θα το δούμε σε επόμενη Σύνοδο Κορυφής. Και αυτή η επόμενη Σύνοδο Κορυφής ήρθε, είναι αυτή η σημερινή. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει και η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις μετά και από τη σημερινή εξελισσόμενη κατάσταση όπως την έχουμε μέχρι τώρα και με ό,τι θα μάθουμε μετά, γιατί βλέπουμε ότι και πάλι δεν υπάρχει τίποτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο το οποίο να διευκολύνει πραγματικά, ουσιαστικά, τους Έλληνες πολίτες. Και ήταν αυτό το μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν συντάχθηκε για άλλη μια φορά με τις χώρες του Νότου ο κύριος Μητσοτάκης, θεωρώντας ότι θα έχουμε λύση σήμερα ή σε κάτι επόμενο το οποίο ήταν δυσδιάκριτο και δυστυχώς ήταν και πολύ αόριστο. Βλέπουμε όμως από την άλλη πλευρά, κύριε Τόλκα, ότι εφαρμόζει στην Ελλάδα ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στήριξης κατά της ακρίβειας στην Ευρώπη. Θεωρητικά, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουνίου, θα έχει ανοίξει η πλατφόρμα να επιστραφεί στους πολίτες περίπου το 60% των χρημάτων που έχουν ήδη πληρώσει. Κάποιοι θα εισπράξουν έως και 600 ευρώ. Από 1η Ιουλίου θα ισχύσει και ο νέος μηχανισμός που στην πράξη εξουδετερώνει τη ρήτρα αναπροσαρμογής, λέει η κυβέρνηση. Γίνεται όμως μια προσπάθεια και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο συνέδριό του στυλίτευσε την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι είναι ένα υπεροκειάνιο βραδικίνητο, όμως το οποίο αργεί πάρα πολύ να στρίψει. Γι' αυτό προχωρά στη λήψη εθνικών μέτρων. Πολύ αργά και με τους λιγότερους δυνατούς τρόπους. Είπατε ότι είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα στήριξης. Είναι ένα πρόγραμμα απαραίτητο και το οποίο κάθε κυβέρνηση έπρεπε να το κάνει και θα έπρεπε να το κάνει. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής πάλι από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι χαρακτηριστικό για πάρα πολλά. Επιδοματικά και εδώ αντιμετωπίζει το πρόβλημα ακρίβειας και όχι συστηματικά, όχι θεσμικά, όχι με έναν τρόπο πολιτικής απόφασης, έτσι ώστε να έχουμε λύσεις οι οποίες θα είναι σταθερές και σαφείς. Για παράδειγμα, μιλήσαμε ότι έχει φύγει πλήρως από τον δημόσιο έλεγχο η ΔΕΗ, άρα δεν μπορεί να παρέμβει με ένα εργαλείο σημαντικό που είχε στα χέρια της η κυβέρνηση, η πολιτεία, για να μπορέσει να κρατάει τις τιμές. Μιλήσαμε και είπαμε για την πολύ μεγάλη σπουδή που έδειξε για την απολιγνητοποίηση πολύ γρήγορα, ενώ άλλες χώρες ήδη είχαν ξεκινήσει να συζητάνε την καθυστέρηση αυτής της απολιγνητοποίησης και δεν άκουσε βασικές προτάσεις, έτσι όπως είναι η επιβολή, η μείωση του ιδιωτικού φόρου κατανάλωσης ή η επιβολή πλαφών τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική. Αλλά κυρίως όμως, και αυτό είναι που έχει μεγάλη σημασία, δεν σταματάει και τόσο καιρό το αφήνει συνειδητά και επίτηδες την εσχροκέρδεια η οποία παρατηρείται από τους παραγωγούς ενέργειας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένας συντονισμός τιμών και φαίνεται αυτό παντού. Δεν έχει υπάρξει έλεγχος και παρέμβαση του κράτους, έτσι όπως έπρεπε να γίνει υπό άλλες περιπτώσεις, ενώ σε άλλες χώρες γίνεται. Σας τονίζω ότι στη Γαλλία, για παράδειγμα, υπάρχει και επίσημη
επίσημος διάλογος, κουβέντα με τις εταιρείες ενέργειας του Προέδρου της Γαλλίας. Εδώ δεν γίνεται τίποτα τέτοιο, παρά μόνο περιμένουμε να μας πούνε ποια ήταν τα έσοδα από την ΡΑΕ, τα μεγάλα έσοδα των παραγωγών ενέργειας. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι μια κυβέρνηση η οποία έρχεται με επιδόματα, χωρίς να έχει μια στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης, χωρίς να έχει σταθερές δομές εκτόνωσης της κρίσης και με την λογική επιδομάτων, την ψηφοθυρική λογική επιδομάτων εξαρτώ, δίνω, απαιτώ, αυτό οδηγεί σε άλλα πράγματα και το είδαμε να πηγαίνει να χρησιμοποιεί αυτή την, αν θέλετε, τον δημόσιο πλούτο η κυβέρνηση σε πάρα πολλά πράγματα. Επιμένει πάντως να σε κατηγορεί η κυβέρνηση για μηδενιστικό αντιπολιτευτικό λόγο και λέει ότι συνεχώς αναζητείτε ή εφευρίσκετε λεφτόδεντρα. Δηλαδή, καλά όλα αυτά. Λέτε, ναι, πού θα τα βρείτε τα χρήματα για να στηριχθεί αυτή η εθνική προσπάθεια. Και λέει η κυβέρνηση επίσης ότι 450 εκατομμύρια που θα έρθουν από την υπερφορολόγηση των διφορολόγηση των υπερκερδών θα δοθούν και αυτά στην οικονομία. Ναι. Για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Άρα έχουμε μια εικόνα ότι έχουμε 450 εκατομμύρια τα οποία θα προσθεθούν στην πολιτική στήριξη. Και ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα προχθές βγήκε από μια δεκαετή οικονομική κρίση. Πράγματι, να μην το ξεχνάμε αυτό και όταν όμως παραγγέλνουμε όπλα και αεροπλάνα ή όταν συμμετέχουμε σε πολεμικές μορφές στην Ουκρανία που έχουν αντίστοιχες οικονομικές επιβαρύσεις τεράστιες και όπου με όλα αυτά που αποφασίζει η σημερινή κυβέρνηση δείχνει το δρόμο για νέα μνημόνια όπως είχε ξανακάνει η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας το 2008. Αλλά για αυτό το οποίο μου λέτε 450 εκατομμύρια τώρα πλέον, από εδώ και μπρος, και αφού έχουμε περάσει ένα χειμώνα και αφού έχουν έρθει στο κεφάλι των καταναλωτών όλες οι χρεώσεις προηγούμενες και στο ρεύμα και στην ενέργεια και στα καύσιμα και στην καθημερινότητα και έρχεται επιπλέον πρόσφατα μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ξαναμιλούσε για κορύφωση όλης αυτής της ακρίβειας την οποία έχουμε ξανά μπροστά μας. Αυτό το λέγαμε εμείς από τον περασμένο Ιούλιο, που και πάλι και τότε οι ίδιοι το λέγανε, χονδρέμποροι. Άρα βλέπετε ότι δεν υπήρξαν τη στιγμή που έπρεπε τα μέτρα και με τον τρόπο που περιέγραψα πριν που έπρεπε τα μέτρα. Θα σας θυμίσω πολλές ακόμα κρίσεις που περάσαμε αυτό το διάστημα, όπως ήταν ο κορονοϊός, όπως ήταν η κρίση, αν θέλετε, τα ενέργεια που περνάμε σήμερα, η κρίση ακρίβειας που περνάμε, η κρίση της οικονομίας στην οποία ξαναμπαίνουμε σε ένα τέτοιο σπιράλ συνεχών κρίσεων. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε πολύ επιφυλακτικοί γι' αυτό και όσον αφορά και το τι μας κατηγορεί η κυβέρνηση ή λέει ότι είμαστε μηδενιστές, νομίζω ότι ειδικά η κρίση του κορονοϊού έδειξε, αλλά και η κρίση αυτή η ενεργειακή, ότι η κυβέρνηση στην αρχή επιλέγει να κατηγορήσει το ΣΥΡΙΖΑ, επιλέγει να απαξιώσει τις προτάσεις μας, επιλέγει να μηδενίσει τις προτάσεις μας, αλλά μετά από καιρό έρχεται και παίρνει προτάσεις τις οποίες εμείς ήδη τις είχαμε περιγράψει, γιατί τις είχαμε πει καιρό πριν. Όχι για να διεκδικήσουμε αλάθητο ή το σωστό το δικό μας, αλλά σας τονίζω και λέω κάτι. Σκεφτείτε μία επόμενη υγειονομική κρίση, μεγάλη, αντίστοιχη ή ακόμα πιο καινούρια. Πόσο έτοιμα είναι τα νοσοκομεία της περιφέρειας, Θεσσαλονίκης, της Ιμαθίας, της Κεντρικής Μακεδονίας να την αντιμετωπίσουν, που οι επενδύσεις στα νοσοκομεία δεν γίνανε έτσι όπως θα έπρεπε το προηγούμενο διάστημα, με αφορμή και τον κορονοϊό. Αυτό περισσότερο εμένα μου θύμισε προεκλογικό δίλημα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ένα δίλημα το οποίο θα το δούμε μπροστά μας και από εσάς και από τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον φυσικά πάμε σε μια διαδικασία εκλογών. Δηλαδή, ποιος θα θέλετε να κυβερνήσει τη χώρα με τα σημερινά δεδομένα, εμείς ή αυτοί. Και εδώ που τα λέμε, μυρίζει εκλογές, κύριε Τόλκα. Έχουν επιχνώσει επισκέψεις βουλευτών, τραπεζώματα. Άνοιξε και ο καιρός. Ναι, άνοιξε ο καιρός. Να δεις τον ψηφοφόρο σου τρία χρόνια. Υπάρχει αυτή η προοπτική, αλλά... Η επικοινωνία έχει αλλάξει όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά θα σας πω κάτι. Επιτέλους να γίνουν εκλογές. Το ζητάμε από τα Χριστούγεννα. Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος λέει ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, νομίζω θα βρεθεί στην πολύ δύσκολη θέση να μας απαντήσει γιατί τελικά δεν το πάει στο τέλος της τετραετίας, αφενός, και αφετέρου να πει και να παραδεχθεί αυτό που εμείς ζητάμε από τον περασμένο Δεκέμβριο, με αφορμή αυτό που είχε γίνει με την έκθεση Λίτρα Σιόδρα, να πάει η χώρα σε εκλογές, να απαλλαγούμε από αυτήν την κυβέρνηση. Βάζουμε από τώρα όχι αυτό το δίλημα που λέτε εσείς, εμείς βάζουμε τη ρήτρα απαλλαγής από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τι βάζετε, αλλά δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ πριν μπούμε στο στούντιο. Θα προλάβω τον Χρήστο τώρα. 8,5 μονάδες παραμένει πάνω η Νέα Δημοκρατία. Και έχουν μόνο, δεν έχουν έρθει ακρίδες ακόμη. Και τρία χρόνια μετά τις εκλογές. Ναι, δηλαδή, είναι πολλά.
Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, έχετε επιχειρήσει μια αυτοκριτική, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καρπώνεται την προφανή φθορά που έχει ένα κόμμα εξουσίας, το οποίο χειρίστηκε και όλα αυτά που χειρίστηκε, όπως τα χειρίστηκε. Καταρχήν να τονίσω ότι ξέρετε πολύ καλά ότι η οργανωτική δομή του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε χθες με την εκλογή και τη Ζαρνιάς της Βίγκου και του Γιώργου του Βασιλιάδη, τους οποίους δίπλα τους στεκόμαστε και τους ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο της ανατροπής. Όχι όλοι. Μερικοί δεν στάθηκαν όλοι, δίπλα, όλοι. Μερικοί εδώ που τα λέμε. Ανοίξαν οι ομπρέλες. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτά είναι τα επουσιώδη. Πρέπει να προχωράμε μπροστά και να βλέπουμε τα θετικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσε την οργανωτική του αυτήν προετοιμασία. Επιτρέψτε μου να μην μείνω στις δημοσκοπήσεις και την φωτογραφία αυτή τη στιγμή. Βλέπω προσωπικά, βλέπουμε όλοι το τι υπάρχει στην κοινωνία, τι λένε οι πολίτες, οι συμπολίτες μας, τι λένε οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, τι λένε οι άνθρωποι της καθημερινότητας, οι οποίοι νιώθουν βαριά τη σκιά και καυτή την ανάσα της ακρίβειας, αλλά και της κρίσης, αν θέλετε, και δημοκρατίας και οικονομίας που δημιουργεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή η καθημερινή επικοινωνία και αυτή η καθημερινή επαφή μας δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι απόλυτα έτσι όπως περιγράφονται πιθανόν στις δημοσκοπήσεις. Αλλά επίσης θα σας θυμίσω τις μεγάλες ανατροπές που γίνονται στις δημοσκοπήσεις πανευρωπαϊκά, αλλά που και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει σε δημοσκοπήσεις από το 2019 και μέχρι σήμερα και με πολλά άλλα τα οποία έχει καλύψει. Σας θυμίζω επίσης ότι μέχρι πριν από ένα χρόνο οι ίδιες δημοσκοπήσεις λέγανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περίπου θα είναι τρίτο-τέταρτο κόμμα, ότι οι διαφορές μεταξύ των στελεχών ήταν πάρα πολύ μεγάλες, ότι ο ελληνικός λαός δεν ακούει τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, όλη η πορεία η δικιά μας και προετοιμασίας οργανωτικής και συνεδριακής έδειξε ότι μια μεγάλη πλειοψηφία συντάσσεται και παίρνει στα χέρια του, την κατάσταση για ανατροπές και πολιτική αλλαγή. Να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα τώρα. Πάμε στην τουρκική προκλητικότητα. Αναφερθήκατε πριν λίγο, κύριε Τόλκα, στα εξοπλιστικά προγράμματα. Απέναντί μας έχουμε ένα κακό γείτονα. Έναν δύστροπο γείτονα, ο οποίος ακόμα και τώρα παζαρεύει αναγνώριση του ψευδοκράτους για να μπορέσει να πει ναι στην ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Απέναντι σε αυτόν τον κακό γείτονα, ο οποίος παραγγέλνει αεροσκάφη για την τουρκική αεροπορία, άσχετα δεν έχουν εκλειφθεί. Καθελική υποβρύχια. Δεν πρέπει κι εμείς να θωρακίσουμε την άμυνά μας. Αναφέρουν σήμερα οι πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι το καλοκαίρι θα είναι καυτό και ανησυχούν, προετοιμάζονται για υβριδικού τύπου απειλές. Μεταναστευτικό κόσμο στα σύνορα, ξανά κόσμο στο Αιγαίο, την ίδια στιγμή που η ίδια η Άγκυρα αφισβητεί μάλλον ευθέως το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο. Ξέρετε, τις μεγαλύτερες πράξεις προκλητικότητας, κοινής προκλητικότητας, τις είχαμε δύο μέρες μετά το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Αμερική. Και την παρουσία του εκεί την ομιλία του στο Κογκρέσο. Φτάσανε περίπου μέχρι την Αλεξανδρούπολη τα τουρκικά αεροσκάφη. Συνεχίζεται η προκλητικότητα με δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία ουδετερότητα φίλων και συμμαχικών δυνάμεων, τους οποίους θα θέλαμε να έχουν πολύ μεγαλύτερη παρέμβαση. Οι Γερμανοί σας διακόπτω, είπανε σήμερα βρείτε μεταξύ σας. Και οι Αμερικάνοι το είχαν πει το ίδιο. Και οι Αμερικάνοι, έχετε δίκιο. Και είχαμε πει εξ αρχής ένα, ότι πολύ ωραία τα χειροκροτήματα και οι ομιλίες που έχουν τη σημασία τους κτλ. Ωστόσο όμως, εκεί υπερασπίζεσαι εθνικά συμφέροντα. Και τα εθνικά συμφέροντα αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένα, ότι μιλούσαμε για τα F-16 και τα F-35, τη στιγμή που η Ελλάδα έχει παραχωρήσει πάρα πολλά στην Αλεξανδρούπολη, στην Καλαμάτα, στην Κρήτη, σε πάρα πολλές περιοχές, έτσι όπως έχει ζητηθεί. Δίνουμε πολεμικό υλικό στην Ουκρανία και με παρόλα αυτά παίρνουμε νέους εξοπλισμούς για τη χώρα και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι κλιμακώνεται μία αντίδραση από πλευράς Τουρκίας, η οποία είναι και επικίνδυνη, η Τουρκία ίδια είναι επικίνδυνη, και όλα αυτά τα οποία, με τα οποία απειλεί, σαφώς και δεν πρέπει να μας αφήνουν έτσι, σε ησυχία, αλλά πρέπει να είμαστε αντίθετα πάρα πολύ προσεκτικοί. Άρα λοιπόν, για τα ελληνοτουρκικά και για τις πάγιες θέσεις που έχει η χώρα μας, νομίζω ότι αυτές συνεχίζουμε και τις υπερασπιζόμαστε, αλλά δεν είδαμε από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να έρχεται με κάτι χειροπιαστό από την Αμερική μετά από αυτό το ταξίδι, με κάτι χειροπιαστό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και ΝΑΤΟ ακόμα. Και σε επίπεδο ΝΑΤΟ σχεδόν μας είπαν ότι βρείτε τα μεταξύ σας. Είναι μία διαφορά, βρείτε τη μεταξύ σας. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε
πολύ καθαρή απέναντι σε όλους για να ξεκαθαρίσουμε αυτή την προκλητικότητα της Τουρκίας, να την διεθνοποιούμε πραγματικά όμως και να μην παραχωρούμε και να είμαστε δεδομένοι απλά. Να έχουμε και εμείς, με βάση αυτά τα οποία στρατηγικά, στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων, δίνουμε να μπορούμε κιόλας να κερδίζουμε από αυτές τις σχέσεις, οι οποίες, ξέρετε, στη διεθνή σκακέρα δεν είναι μόνο δίνω. Δεν έχετε άδικο. Από την άλλη μεριά, ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος, είχε παραδεχθεί προημερών στη Βουλή, τα γνωρίζετε, ότι δεν είναι καλή στιγμή για να λες πράγματα κατά της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Γιατί φοβούνται όλοι στο ΝΑΤΟ, τώρα μην τα. Ότι μήπως φύγει προς την ρωσική αγκαλιά η Τουρκία. Και η Τουρκία είναι μια δύναμη που, εν πάση περιπτώσει, έχει μια κορυφαία γεωστρατηγική θέση. Από την άλλη μεριά, θα σε έλεγα. Μα καλά, η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων θα μπορούσε να πάει ο Πρωθυπουργός της εκεί και να πει π.χ. τον Biden μη πουλήσεις F-35 στον Τούρκο ή μη τους αναβαθμίσεις τα F-16. Θέλω να πω, μέχρι πού μπορούμε και να φτάσουμε, θα έλεγε κανείς. Εντάξει, είμαστε μια χώρα. Και τον Ταγί Περντογάν, που μπορεί να φτάσει και ο Ταγί Περντογάν. Ας δούμε τα δικά μας καταρχάς. Και επίσης λέτε, γιατί δύο μέρες μετά είχαμε την ξεκίνηση ο εκνευρισμός της Άγκυρας. Μα θα μπορούσε να πιστώσει λοιπόν κανείς την ελληνική κυβέρνηση ότι προκλήθηκε ο εκνευρισμός της Άγκυρας από την παρουσία του Πρωθυπουργού της ΗΠΑ. Ο εκνευρισμός του Ερντογάν δεν σημαίνει και επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής. Ο εκνευρισμός του Ερντογάν μπορεί να είναι και μια διαχείριση η οποία γίνεται για τους δικούς του λόγους. Αλλά καλά, δεν πρέπει να συμπεριφερόμαστε ή να αποφασίζουμε εμείς με το αν θύμωσε ή δεν θύμωσε κάποια άλλη δύναμη ή κάποιος γειτονάς μας. Αυτό που σας περιέγραψα πριν είναι ότι με βάση αυτά τα οποία έχουν ζητηθεί και έχουν δοθεί από την Ελλάδα, βλέπουμε να μην υπάρχουν αντίστοιχα ανταλλάγματα αυτή τη στιγμή, έστω και σε επίπεδο δηλώσεων. Σας τονίζω, ας πούμε, και αυτό που είπατε πριν για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Από την Αμερική μάθαμε ότι στείλαμε ξανά όπλα, όπλα, εξοπλισμό, στην Ουκρανία. Το οποίο δείχνει ακόμα μεγαλύτερη πολεμική εμπλοκή της χώρας, που σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα σε διεθνές επίπεδο και στο δίκαιο του πολέμου. Και όλα αυτά τα ζητήματα δεν είχαμε εικόνα στην Ελλάδα ότι συμβαίνουν. Άρα λοιπόν από μια τρίτη χώρα μάθαμε τι συμβαίνει στη δικιά μας χώρα, που και μάλιστα ο Υπουργός Άμυνας είχε αποφύγει να απαντήσει και είχε πει ότι δεν στέλνουμε ή δεν στέλνουμε άλλα όπλα ή τα στείλαμε σε 6 δόσεις χωριστά. Δεν ήταν έτσι. Εδώ να ρωτήσω κάτι για μια... το πρέπει, το έχω πραγματικά απορία. Σας διακόπτω, αλλά το έχω πραγματικά απορία. Είστε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εσείς γνωρίζετε τι όπλα στείλαμε στην Ουκρανία. Αν στείλαμε δηλαδή Καλάσνικοφ ή αν στείλαμε αντιεροπορικά. Μα δεν απάντησε. Εδώ είναι η ένα θέμα. Έγινε, τι στείλαμε στην έγινε χυσαία. Υπήρξε από τους αρμόδιους και στρατιωτικούς κύκλους κάποια πρόνοση η οποία μαθαίθηκε. Έγινε κάποια ενημέρωση της Βουλής. Μα είναι κρίσιμα ζητήματα τα οποία πρέπει να μαθαίνονται. Γιατί... και όχι μόνο δεν έχουμε αυτό, έχουμε ψέματα ουσιαστικά για το αν στείλαμε 2, 3 ή 4 φορές όπλα στην Ουκρανία. Μάλιστα. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα που μας αφορά εδώ στη Θεσσαλονίκη, κύριε Τόλκα. Εγώ νόμιζα θα πιάνεις λίγο η μαθεία. Έλεγα να κλείσουμε με η μαθεία. Να κλείσουμε με η μαθεία. Τι μας πιέζει ο χρόνος. Όχι, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα. Λοιπόν, 3 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα τα κάνουμε 5. Λοιπόν, πρωτού κλείσουμε την η μαθεία. Θα ήθελα την άποψή σας για όσα γίνονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Για τα επεισόδια. Σας χρεώνει η κυβέρνηση ότι δεν παίρνετε ξεκάθαρη θέση. Με την βιβλιοθήκη ή με τις Βαριοπούλες. Κοιτάξτε, αυτά τα ψευδή διλήμματα που βάζει η κυβέρνηση με τον τρόπο που τα βάζει, για την βιβλιοθήκη ή τη Βαριοπούλα. Η αλλαγή της κατάστασης του ασύλου και της ασφάλειας στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, εγώ φοιτητής του Αριστοτελείου ήμουνα της νομικής, που έχει υπάρξει από το 2019 και μετά, με την πανεπιστημιακή αστυνομία, με την κατάργηση του ασύλου, με τη μεγάλη διευκόλυνση έτσι, παρέμβασης της αστυνομίας και αφήνοντας πίσω μια παράδοση που υπήρχε, δυστυχώς αφήνοντας πίσω μια παράδοση που υπήρχε όσον αφορά την παρέμβαση του Πρίτανη και του Πρετανικού Συμβουλίου. Δείχνει ένα πράγμα, ότι οι συμπλοκές, οι συγκρούσεις, οι αντιθέσεις και οι ξυλοδαρμοί στα πανεπιστήμια όχι απλά συνεχίστηκαν, αλλά εντείνονται. Αυτό δεν το προκαλεί κάποιο κόμμα. Δεν μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στα πανεπιστήμια να πει ελάτε να πλακωθούμε στο ξύλο. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα. Αυτό όμως δείχνει την αναγκαιότητα της παρουσίας της αστυνομίας. Μα υπάρχει η παρουσία της αστυνομίας, ακριβώς. Σταμάτησε κάτι. Αυτό λέμε.
Εγώ θυμάμαι στα δικά μου φοιτητικά χρόνια, δεν είχαμε τέτοια, αν θέλετε, περιστατικά. Εγώ δεν έχω ζήσει ποτέ τέτοιο περιστατικό, που ήταν και πιο έντονα, ας πούμε, πολιτικά χρόνια από ό,τι ήταν. Δεν ήταν τόσο μακριά, αλλά καλά, έχουν αλλάξει τα δεδομένα και πάλι. Θέλω να πω ότι υπήρχαν προκλήσεις, ακόμα περισσότερες προκλήσεις υπήρχαν και τότε, αλλά δεν είχαμε ζήσει κάτι τέτοιο. Βλέπουμε όμως ότι αυτή η επιλογή που έχει γίνει, με τους νόμους που έχουν περάσει, να υπάρξει ένα άλλο καθεστώς στα πανεπιστήμια, είναι ευθύνη της κυβέρνησης και αυτή η κυβέρνηση θα χρεωθεί το πώς πηγαίνει η κατάσταση μέσα στα πανεπιστήμια, αν υπάρχουν ξυλοδαρμοί ανέτοι των φοιτητών που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τους βλέπουμε, αν υπάρχει στέρηση δικαιωμάτων των νέων ανθρώπων που δυστυχώς μας δείχνει η κυβέρνηση ότι είναι συνειδητή πολιτική της επιλογή να υπάρχει, φήμωση του φοιτητό κόσμου, φήμωση των νέων ανθρώπων. Εμείς αυτά δεν θα τα αφήσουμε να σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε. Δεν πρέπει και δεν πρέπει, γιατί εδώ πέρα τι δίνει. Δείτε λίγο ποιο είναι ένα... πώς το είπε... αυτό το... Να δούμε τη ζωή μας πιο... Ολιστικά. Μα ποια είναι η πιο ολιστική εικόνα. Υπάρχουν κάποιοι άριστοι δήθεν, οι οποίοι είναι μέσα στην κρατική μηχανή και στα υπουργεία και είναι συνεργάτες και τα σχετικά που έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα, απέναντι σε μια μεγάλη πλειοψηφία Ελλήνων, της μέσης κοινωνίας, της κανονικής ζωής, των ανθρώπων της καθημερινότητας και της επαρχίας, οι οποίοι από ψηλά και με το δάχτυλο έτσι τους δείχνει και τους λέει ότι θα ακολουθήσετε έναν άλλον τρόπο, γιατί εμείς έτσι θεωρούμε ότι μπορεί να πάει μπροστά η χώρα. Ούτε η χώρα πάει μπροστά, ούτε η ελληνική κοινωνία νιώθει πιο ασφαλής, ούτε κανείς αισθάνεται ότι το παιδί του δεν απειλείται μέσα σε ένα πανεπιστήμιο που είναι χώρος μόρφωσης από τις επιλογές που έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση. Να συμφωνήσουμε όμως ότι ο φοιτητής πηγαίνει στο πανεπιστήμιο με τα συγγράμματά του και όχι με ρόπα, αλλά κράνη και λωστούς. Φυσικά, δεν το είπαμε αυτό το πράγμα. Θέλετε να σας πω λίγο κάτι. Ναι. Ποιοι έχουν το περιθώριο να χάνουν μαθήματα και να μην παρακολουθούν τα μαθήματα? Αυτοί οι οποίοι μπορούν να πάνε στο εξωτερικό ή σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, ο μέσος φοιτητής, έτσι όλοι όπως προχωρήσανε, σπουδάσαν στο δημόσιο σχολείο και πάνε στο δημόσιο πανεπιστήμιο, είναι αυτοί που χάνουν πρώτα απ' όλα. Άρα για αυτό ακριβώς μιλάμε. Για τη μόρφωση και τις δυνατότητες σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες την χρειάζονται και μέσα από τη δημόσια παιδεία πρέπει να γίνεται αυτή η ανακατανομή, αν θέλετε, γνώσης και πληροφορίας. Θα κλείσουμε με μαθεία. Ήθελα να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο τον κύριο Τόλκα. Θα κάνουμε έτσι 2 λεπτάκια, αλλά ήθελα πραγματικά, γιατί όπως όλοι έχει και αυτό στο πολιτικό του παρελθόν, πραγματικά όταν ακούσατε τις δηλώσεις του Απόστολου Κακλαμάνη περί βιτιοφόρου και πολιτικών τυχοδιωκτών και πώς νιώσατε? Ένα ιστορικό στέλεχος του Πασόκου, ο Απόστολος Κακλαμάνης, ο οποίος ανέβασε πάρα πολύ τους τόνους μιλώντας για στελέχη του Πασόκ, οι οποίοι έφυγαν, έκαναν μια πολιτική επιλογή, πήγανε προς τον ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία. Εσείς πώς τον διαβάσατε αυτό? Ενοχληθήκατε? Θα σας πω. Τα στελέχη, αλλά κυρίως ο κόσμος, οι εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου του Πασόκ που σήμερα στηρίζουν τη μεγάλη προοδευτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ιδιοκτησία κάποιου. Και δεν μπορεί κάποιος να τους χαρακτηρίζει με συγκεκριμένα επίθετα. Ατυχή επίθετα, επιτρέψτε μου έτσι ήπια να το πω ότι ήταν μια ατυχή στιγμή. Νιώθοντας ότι έχει μια επικυριαρχία επάνω σε άλλους ανθρώπους. Η πολιτική είναι δυναμική, η πολιτική εξελίσσεται, έτσι. Η κοινωνία εξελίσσεται, αλλάζουν τα δεδομένα και τα κοινωνικά και τα οικονομικά. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας, ο οποίος οδηγείται προς την φτωχοποίηση. Αυτό έχει συγκεκριμένες πολιτικές διαστάσεις. Αυτό ριζοσπαστικοποιεί ακόμα περισσότερα τα κοινωνικά στρώματα. Άρα να δούμε αυτό που συμβαίνει σήμερα και σε επίπεδο Ευρώπης, πόσο η αριστερά και οι πιο ριζοσπαστικές πολιτικές τροφοδοτούν τους προοδευτικούς χώρους και το προοδευτικό αφήγημα διακυβέρνησης και εξουσίας και σε επίπεδο Ευρώπης, το οποίο δυστυχώς στις μέρες μας κρίνεται και δεν κρίνεται πετυχημένα. Που έχει μία
χριστιανοδημοκρατική, συντηρητική, έτσι, συντηρητικό προσανατολισμό. Όταν έχει εξαιρετικό καλεσμένο, ο χρόνος κυλάει. Η κουβέντα για την Μαθία την επόμενη φορά. Να την κάνουμε όμως, γιατί είστε κανάλι της περιφέρειας και πρέπει να δίνετε. Πρέπει, γιατί έχουμε εξαγωγές, έχουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εάν η Θεσσαλονίκη υποφέρει, η περιφέρεια της Θεσσαλονίκης υποφέρει ακόμα παραπάνω. Και νομίζω ότι έπρεπε να γίνουν άλματα, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, στο νομό σας όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη. Είναι ντροπή η Μαθία να μην είναι τουριστικός προορισμός. Με Σέλη, με 3-5 πηγάδια, με Φίλιππο, με. Ντροπή. Γιατί... Μπαρμπούτα, Νάουσα, πανέμορφη. Θα αρχίσετε τις εκπομπές, τις περιφερειακές. Ανανομώ για την επόμενη φορά. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά και εκεί, όπου και εκεί υπάρχουν ευθύνες συγκεκριμένες. Ας μην μιλήσω τώρα για την περιφέρεια που έχει πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε, κυρίες και κύριοι, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Ανανέουμε το ραντεβού μας φυσικά για την Παρασκευή το βράδυ στις 10 η ώρα. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.